και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο από το μακρινό παρελθόν. Από τις 15 Μαΐου 2019. Ένα βίντεο το οποίο νομίζω ότι είναι επίκαιρο και το ξανά ανεβάζω. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνο ορατό σε όσους βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής. Και επειδή το αυριανό μας βίντεο έχει σχέση με αυτό, είπα να το ανεβάσω σήμερα. Σε αυτό το βίντεο διαβάζουμε την επιστολή μιας φίλης, η οποία ήταν τότε 43, άρα τώρα θα είναι 47, η οποία μιλάει για το ζήτημα που την απασχολεί και λέει ότι έχει θέμα για το ότι άργησε να ερωτευτεί, άργησε να καταλάβει την κλίση της, άργησε να καταλάβει τον εαυτό της και να απαγκιστρωθεί από γονείς δεσμευτικές νοοτροπίες και τρομολαγνίες. Θα το δείτε σε συνέχεια, γιατί το διαβάζω στο παλιό το βίντεο το οποίο θα συμπεριλάβω σε αυτό. Και άρα θέλει τη γνώμη μου για το θέμα των late bloomers, των ανθρώπων δηλαδή που έχουν αργήσει να εξελιχθούν στη ζωή τους. Late bloomers είναι ένας όρος που αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν κάποια πράγματα πιο μετά από τότε που περίμενε η κοινωνία για αυτούς να κάνουν. Επίσης, σε αυτό το βίντεο εξηγείται ο όρος FOMO, που σημαίνει Fear of Missing Out, και ο όρος YOLO, που σημαίνει You Only Live Once. Και στα ελληνικά, το FOMO, Fear of Missing Out, σημαίνει φόβος μην τυχόν και χάσεις κάτι πολύ σπουδαίο. Και το YOLO σημαίνει ζεις μόνο μια φορά. Σας δίνω το βίντεο από το μακρινό 2019, 4 χρόνια πριν. Γεια σας, Τετάρτη 15 του Μάη σήμερα 2019, το δεύτερο vlog της μέρας, το οποίο έχει τον εφάνταστο τίτλο στην αγγλική Late Bloomers, που στα ελληνικά σημαίνει άνθρωποι που έχουν αργήσει να ανθίσουν. Γεια σου αγαπημένη μας Θέκλα, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σε ευχαριστήσω για τη βοήθεια που μας προσφέρεις, καθώς ανοίγουν τα μάτια μας σε διάφορα θέματα, μια που η προσωπική εξέλιξη και επίγνωση είναι κάτι το πολύπλοκο και περιέχει πολλά. Σε ευχαριστώ φίλη. Εγώ με πολύ συντομία θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σου για το θέμα των late bloomers, των ανθρώπων δηλαδή που έχουν εντός εισαγωγικών αργήσει να εξελιχθούν στη ζωή τους όπως εγώ. Είμαι μια γυναίκα 43 ετών, εκπαιδευτικός, μένω στην Ελλάδα και πιστεύω πως άργησα να ερωτευτώ, άργησα να καταλάβω την κλίση μου με γιώτα που σημαίνει προς τα που κλείνω, και άργησα να καταλάβω τον εαυτό μου και να απαγκιστρωθώ από γονείς, δεσμευτικές νοοτροπίες, τρομολαγνίες. Τι σημαίνει τρομολαγνία? Να σ' αρέσει να φοβάσαι. Αυτό που μας μαθαίνουν να είμαστε μίζεροι και να φοβόμαστε και να νιώθουμε εντάξει, να φοβόμαστε να δοκιμάζουμε πράγματα. Στη νιώτη μου άφησα πολλές χαμένες ευκαιρίες και με στενοχωρεί η περιραίουσα ατμόσφαιρα της εποχής τύπου YOLO και FOMO. YOLO είναι ένα ακρονίμιο που σημαίνει You Only Live Once. Σημαίνει ζεις μόνο μια φορά, άρα κάνει ό,τι γουστάρεις γιατί μόνο μια φορά ζεις. Και το FOMO είναι ένα άλλο ακρονίμιο στα αγγλικά που σημαίνει Fear of Missing Out. Ο φόβος του ότι μπορεί να χάνεις κάτι σημαντικό. Π.χ. τώρα εγώ που δεν έχω πάει σε αυτό το πάρτι έχω χάσει κάτι σημαντικό. Ή δεν έχω πετύχει το τάδε και έχω χάσει. Fear of missing out. Φόβος του ότι κόβεις πίσω. Διότι μου χτυπάνε καμπανάκια το YOLO και το FOMO, αυτά τα συνθήματα της εποχής, ότι ζεις μόνο μια φορά και είναι κακό πράγμα να μην πετύχεις κάποια πράγματα στην ώρα που θα τα πετύχεις, δεν σου αρέσουν επειδή σου χτυπάνε καμπανάκια ότι δεν έκανες πράγματα τη στιγμή που θα έπρεπε. Εγώ φιλενάδα δεν θεωρώ ότι έχει στιγμή που θα έπρεπε το ένα και στιγμή που θα έπρεπε το άλλο για το να αργήσεις να κάνεις πράγματα, αλλά το αντίθετο, για το να κάνεις νωρίς πράγματα, και θα σου εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Τα κάνω από τα 35 και μετά, όταν ανοίξαν τα μάτια μου. Σαν και σένα, πολλές και πολλοί έχουν ανοίξει τα μάτια τους μετά τα 35. Τώρα είμαι ελεύθερη, κάτι που μου αρέσει πολύ, διότι δεν ήθελα ποτέ να κάνω οικογένεια. Δικαίωμά σου. Και δικαίωμα σου να κάνεις μια τέτοια επιλογή. Είμαι όμως έτοιμη να δώσω συντροφική αγάπη σε έναν ψαγμένο σύντροφο, ο οποίος αυτή την περίοδο δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Άρα είσαι μόνη από επιλογή, με την έννοια του ότι επειδή δεν υπάρχει κάποιος που να ταιριάζεται, κάποιος σύντροφος που να ταιριάζεται στο προσκήνιο, επιλέγεις να είσαι μόνη σου. Έχω δουλέψει με τον εαυτό μου
Τα έχω βρει με μένα. Έχω γυρίσει τη ζωή μου σχεδόν 180 μοίρες, επαγγελματικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όπως και την άλλη τη φιλενάδα μας του πρώτου vlog σήμερα, έχεις πετύχει πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Έχω δύναμη εκεί που δεν είχα πριν, τόσο που εκπλήσονται και όσοι με γνωρίζουν. Δεν γράφω πολλά για μένα, για να είναι η επιστολή απλώς μια αφορμή γενικά για τους late bloomers, αυτούς που ανθίζουν αργά. Ας σημειωθεί ότι όπως τα βλέπω τα πράγματα τώρα, εγώ είμαι νεότερη και πιο χαρούμενη από ποτέ. Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Ότι μπορεί στα 25 μας να έχουμε μια γεροντική νοοτροπία και στα 45 μας να είμαστε έφηβοι, με την καλή έννοια. Όχι έφηβοι με την έννοια της επανάστασης, αλλά με την έννοια της νεότητος. Ενώ οι άλλοι, οι περισσότεροι, δεν ζουν καλά με τις επιλογές τους, οι οποίες υπαγορεύτηκαν από την κακή νοοτροπία που προανέφερα. Αυτό το αγκάθι να μην υπήρχε, γιατί όχι προπριν, πιο πριν, έχασες χρόνο, τώρα θα μπορέσεις, ή θα είσαι all dressed up and nowhere to go. Βρε, μήπως είναι αγγλικά που διδάσκεις και μας βάζεις τους φράσεις στα αγγλικά. All dressed up and nowhere to go σημαίνει να είσαι καλοντημένη και να μην έχεις πουθενά να πας. Ιδίως στο συναισθηματικό κομμάτι στο οποίο έχασε ευκαιρίες. Μήπως απλώς κάνω ανούσια πισωγυρίσματα στο μυαλό μου και έχω κολλήσει? Ναι, κάνεις ανούσια πισωγυρίσματα και έχεις κολλήσει. Ποια είναι η γνώμη σου, να παρηγορηθούμε με εκτίμηση? Να παρηγορηθείτε, βρεά! Να παρηγορηθείτε και θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Και όταν λέω ανάπτυξη, εννοώ ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Ο ρυθμός της βιολογικής ανάπτυξης του κάθε ανθρώπου υπαγορεύεται από το φύλο του, υπαγορεύεται από τον DNA του και υπαγορεύεται και από τις συνθήκες ζωής του. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο δεν έχει να φάει, το οποίο ζει σε μια χώρα που υπάρχει ασιτεία, θα αργήσει να μπει στην εφηβεία, θα αργήσει ή δεν θα ψηλώσει τόσο πολύ. Άρα, ο βιολογικός ρυθμός ανάπτυξης έχει να κάνει με τα γονίδια μας και το περιβάλλον. Ο διανοητικός ρυθμός ανάπτυξης επίσης έχει να κάνει με τα γονίδια και με το περιβάλλον. Το περιβάλλον το οποίο να μην είναι στερητικό και να καθυστερεί τη διανοητική ανάπτυξη του εγκεφάλου. Και έχουμε πει πολλές φορές τελευταίως, γιατί εγώ είμαι χαρούμενη όταν έχω μια καινούργια γνώση και θέλω να την μοιράζουμε με όλους, ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου των ανθρώπων πάει μέχρι τα 22 με 24 χρόνια. Αν λοιπόν ζούμε σε ένα περιβάλλον που δεν είναι στερητικό, μέχρι τα 22-24 χρόνια θα έχουμε αναπτύξει πλήρως τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες. Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη είναι διαφορετική στον καθένα. Ο ρυθμός της ψυχοσυναισθηματικής και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης επηρεάζεται πολύ περισσότερο από το περιβάλλον παρά η βιολογική και η διανοητική ανάπτυξη. Δηλαδή, ζώντας σε ένα απαγορευτικό περιβάλλον, ζώντας σε ένα πολύ αυστηρό περιβάλλον ή ζώντας σε ένα περιβάλλον που δεν έχει καθόλου οριοθέτηση για τα παιδιά, μπορεί να επιβραδύνει τη ψυχοκοινωνική, ψυχοσυναισθηματική και ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών ή μπορεί να την επιταχύνει. Πολλές φορές λέμε, αν ακούτε εκπομπές στις οποίες μιλούν ειδικοί για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λένε ότι μία ένδειξη ότι ίσως ένα παιδί να έχει τύχει θέμα οποιασδήποτε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης είναι η πρόωρη σεξουαλική αφύπνιση. Λοιπόν, η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, δηλαδή το πότε οριμάζουμε και πότε καταφέρνουμε να βρούμε ποιοι είμαστε, να βρούμε τον εαυτό μας και να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή, εξαρτάται πάρα πολύ από τις συνθήκες στις οποίες έχει γεννηθεί ο κάθε άνθρωπος και εξαρτάται πολύ από τις ευκαιρίες που του έχουν δοθεί για πνευματική μάθηση, για ψυχολογική μάθηση, για κοινωνική μάθηση. Εξαρτάται πάρα πολύ από την οικογένεια στην οποία έτυχε να γεννηθεί, στη χώρα στην οποία έτυχε να γεννηθεί, στο σχολείο που έχει πάει, οι άνθρωποι που έχει γνωρίσει. Λοιπόν, είναι μαλακία, θα το πω. Είναι μαλακία να κάθεσαι τώρα στα 43, που είσαι και ένα χρόνο νεότερη από μένα, να κλαίγεσαι για όσα δεν έζησες, ξέρω, από τα 18 σου που νομίζεις ότι κάνουν όλη την επανάστασή τους, μέχρι τα 35 τους, εκείνα τα 17 χρόνια. Και σου μιλάω
ως ένα άτομο το οποίο είχε πρόωρη ψυχοσεξουαλική ή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη όπως φαινόταν, με την έννοια του ότι παντρεύτηκα στην ηλικία των 21 ετών, το 1996, και γέννησα το πρώτο μου παιδί στην ηλικία των 22 ετών, το 1997, και γέννησα το τρίτο μου παιδί στην ηλικία των 25 ετών, το 2000. Άρα εγώ είχα προλάβει, ήμουνα πολύ γρήγορη, τελείωσα το πανεπιστήμιο παντελώς την ώρα μου, ακριβώς την ώρα μου. Παντρεύτηκα το καλοκαίρι πριν το τέταρτο έτος, γέννησα ένα μήνα μετά που πήρα το πτυχίο μου. Τα έκανα όλα γρήγορα, να. Ενώ στην ουσία φαινόταν ότι είχα εξελιχθεί πιο νωρίς από την ηλικία μου, κατέληξα να είμαι καθυστερημένη σε σχέση με την ηλικία μου. Και θυμάμαι όταν ήμουνα 26 χρονών που πήρα τελικά την απόφαση να χωρίσω, ότι κάναμε παρέα με μια φίλη μου, μια παλιά μου συμμαθήτρια και γειτόνισσα μου, η οποία τότε, στην ηλικία των 26, δεν είχε κάνει καν την πρώτη τη σχέση. Εντάξει, έτυχε και δεν είχε κάνει την πρώτη σχέση. Γιατί είπαμε, έχει σχέση σε ποια οικογένεια μεγαλώνεις, έχει σχέση σε ποιο σχολείο πας, έχει σχέση τι βιώματα έχεις, σε ποιο πανεπιστήμιο πας, κάνεις τον απτυχιακό σου, θα κάνεις τον απτυχιακό κτλ. Και τότε εγώ ένιωθα σκασμένη ότι ήθελα να ζήσω, είχα αυτό το FOMO που λες, fear of missing out, να ζήσω, να βγω έξω, να κάνω πράγματα, να αποκτήσω εμπειρίες, να χορτάσω ζωή, γιατί ένιωθα ότι ήμουν παγιδευμένη μέσα στον πρόωρο γάμο. Και η φίλη μου ζήλευε, με την καλή έννοια, ότι εγώ είχα ένα καλό γάμο και τον χάλασα. Σήμερα που είμαστε και δυο συνομήλικες, γιατί είπαμε είμαστε στην ίδια ηλικία, η φίλη μου έχει παιδιά τα οποία είναι νεότερα από τα δικά μου παιδιά και έχει ένα γάμο πολύ καλύτερο από τον πρώτο γάμο που είχα κάνει εγώ. Δηλαδή αυτή που άργησε να κάνει την πρώτη σχέση, άργησε να παντρευτεί σε σχέση με τη δική μου πορεία, είναι σε πολύ καλύτερη φάση από μένα που βιάστηκα να τα κάνω όλα γρήγορα. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας ότι πρέπει όλοι μέχρι τα 20 να κάνουμε αυτά, όλοι μέχρι τα 25 να κάνουμε αυτά, όλοι μέχρι τα 30 να κάνουμε αυτά. Θα κάνουμε ό,τι μας βγαίνει, θα κάνουμε ό,τι δυνάμεθα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι είναι μέσα στις δυνάμεις μας να κάνουμε στην κάθε φάση της ζωής μας. Εγώ σου λέω, το YOLO είναι καλή νοοτροπία ζωής. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν σου λέω τώρα να πας να βγεις πάνω σε ένα ελικόπτερο και να πέσεις κάτω να κάνεις, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, τα extreme sport. Εκτός και αν είσαι, ξέρω, adrenaline junkie, εκτός και αν το έχεις με αυτού του είδους τα sport, σου να κάνεις αυτό. Αλλά το YOLO, με την έννοια του να κάνεις, να ρισκάρεις, όπως είπα στην προηγούμενη φίλη, να ρισκάρεις να γνωρίσεις κόσμο και αν δεν βγει καλά να τους σταματήσεις κλπ. Είναι και κακό, είναι ακριβώς κακό. Το YOLO γενικώς όμως, άμα το πάρεις σε ηθικό επίπεδο, είναι κακό, γιατί αν σκέφτεσαι you only live once, ότι ζεις μόνο μια φορά, άρα δεν πειράζει αν θα κακοποιήσω τον άλλον, δεν πειράζει αν θα δικήσω άλλους ανθρώπους, δεν πειράζει αν θα έχω γαϊδουρνή συμπεριφορά, δεν είναι χρήσιμο. Και το FOMO, fear of missing out, είναι παντελώς άχρηστο. Παντελώς άχρηστο, γιατί εκείνο το πράγμα το οποίο σε μια φάση μας είναι πολύτιμο, σε μια άλλη φάση μας είναι παντελώς άχρηστο. Θυμάμαι, παιδιά, εγώ όταν χώριζα στα 26 μου, είχα πάει μόνο μια φορά σε κλαμπ με τον πρώην άντρα μου πριν το χωρίσουμε. Ήθελα όλο κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και αν είχε και Κυριακή κλαμπ να πηγαίνω στα κλαμπ. Μανία με τα κλαμπ. Δεν έπινα τότε. Δεν κάπνιζα τότε. Είχα αιμονή να βγω, γιατί δεν έβγαινα προηγουμένως. Γιατί μου απαγορευόταν να βγω. Γιατί όταν ήμουν ελεύθερη, τα απαγορευόταν και στο καφέ να πάω. Πόσο μάλλον να πάω στο κλαμπ. Και θυμάμαι ότι ξόδευα πάρα πολλά χρήματα για να έχω babysitter να προσέχουν τα παιδιά, ενώ πρόσωπα εμπιστοσύνης να τα πληρώνω να προσέχουν τα παιδιά, για να βγαίνω έξω. Και για μένα ήταν πολύ σπουδαίο να πάω στο κλαμπ. Και θυμάμαι, κάναμε και μπαρότσαρκα τότε. Στην Πάφο ήμουν το 2001 όταν χώρισα. Κάναμε και μπαρότσαρκα. Πηγαίναμε σε συγκεκριμένο καφέ. Όσοι βλέπετε από την Πάφο και θυμάστε τα παλιά τα καφέ, πηγαίναμε στο καφέ μεταξύ μας. Μετά πηγαίναμε στον μπαράκι Ρομπιν Χουτ. Μετά πηγαίναμε στον μπαράκι Μύκονος. Και μετά πηγαίναμε στο Summer Club. Και μετά φεύγαμε το Summer Club και πηγαίναμε στο After, στο Rainbow Club. Το οποίο ήταν ένα rave. Είχε rave μουσική συνήθως. Και εγώ πήγαινα. Ενώ είχα μεγαλώσει με κλασική μουσική και εκκλησιαστική μουσική και ούτε καν το ραδιόφωνο δεν με τριμόταν να παίζει στο σπίτι, πήγαινα σε όλα αυτά και ήταν για μένα το πιο σπουδαίο πράγμα.
Να έρθει εκείνη η ώρα που θα βγω έξω, να αφήσω τα παιδιά στην babysitter, να τα κοιμήσω και να τα αφήσω στην babysitter, να ντυθώ, να στολιστώ, να βαφτώ. Βαφόμουν κιόλας τότε, είχα και όρεξη. Και να πάω έξω. Σε κάποια φάση, αυτό είχε ξεκινήσει τα 26 μου, σε κάποια φάση μου πέρασε αυτή η καύλα. Τώρα, να με παίρνει σηκωτή, να με πα σε κλαμπ, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην 33, ότι οι συμμαθήτριες μου, οι κοπέλες που ήταν στην ηλικία μου, είχαν αρχίσει να βαριούνται τα κλαμπ. Γιατί αυτές τα ξεκίνησαν από τα 18, ενώ εγώ τα ξεκίνησα τα 26. Άρα, το fear of missing out είναι παντελώς χαζό. Γιατί την ώρα που θέλεις να κάνεις κάτι, θα το κάνεις. Άμα δεν θες να κάνεις κάτι, δεν έχασες τίποτα. Πραγματικά δεν έχασες τίποτα. Πραγματικά δεν έχασες τίποτα. Και αν νομίζεις ότι η ζωή τελειώνει στα 50 ή στα 60, όπως τελείωνε πριν 50 και πριν 60 χρόνια, τότε που ο μέσος όρος ζωής ήταν 50 χρόνια ή 45 χρόνια για τους άντρες και 50 για τις γυναίκες, και άντε το πολύ να ανέβαινε στα 60 για τις γυναίκες, έχει υπόψη σου ότι τώρα όσο και έχεις πατήσει στη μέση, ο μέσος όρος ζωής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για τις γυναίκες είναι το 86 χρόνια. Όσο και έχεις πατήσει στη μέση, που θα σου πω εγώ ότι μέχρι να πάμε εμείς 86, ο μέσος όρος ζωής θα πάει 103. Και μην σου πω θα πάει και 105 ή 113, που λένε οι επιστήμονες τώρα ότι το ανθρώπινο DNA όπως είναι σήμερα, ζει μια άψογη ζωή κάποιος που δεν κάνει καθόλου καταχρήσεις κλπ. Θα φτάσει, μπορεί να φτάσει με φυσιολογικό τρόπο μέχρι τα 113-114. Άρα, 17 χρόνια μπροστά στα 100 χρόνια δεν είναι τίποτα. Και επίσης, το χρόνο τον μετράμε με ανθρώπινα μέτρα. Με μέτρα κοινωνικά, με μέτρα υλιστικά, με μέτρα εξωτερικά και όχι με μέτρα της καρδιάς και της ψυχής. Μπορεί μέσα σε ένα χρόνο μέσα να βιώσεις τόσες πολύτιμες εμπειρίες που μέσα σε 20 χρόνια that you don't miss out, που είσαι παντού όπου πρέπει και όπου έχει πάρτις εκεί και όπου έχει εκδήλωση εκεί, να μην τα κερδίσεις. Πίνω φραπέ γιατί είναι καλοκαίρι, ξέρει, πολύ ζέστη και σας έχω μάθει, το άσχετο αλλά θα σου το πω, έχω μάθει από την ομάδα που ήρθαν στην εκπομπή, το Youth for Climate Cyprus και το Mothers Rise Up, ότι είναι πιο οικολογικό να χρησιμοποιούμε καλαμάκι που να μην είναι μιας κρίσεως, γιατί λέει τα καλαμάκια μιας κρίσεως πετάγονται και δεν ανακυκλώνονται και ρυπαίνουν το περιβάλλον. Και έτσι έχω αποφασίσει να χρησιμοποιώ μεταλλικό καλαμάκι που έχουμε αρκετά, έχουμε 3-4 στο σπίτι, για τον καφέ μου στο κανονικό ποτήρι και να μην πετάω τίποτα, να πλένω μετά και το... Υπάρχουν ειδικά βουρτσάκια που τα πλένεις αυτά τα καλαμάκια τα μεταλλικά ή τα καλαμάκια τα ξύλινα ή από μπαμπού, δεν ξέρω, έχει διάφορα είδη. Γιατί αποφασίσαμε να γίνουμε λίγο πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και το έχουμε ευαισθητοποιηθεί. Φίλοι, άτε, θα σου μιλήσω στη γλώσσα σου. Get over it. You're so very young. Life is ahead of you. You make your life with your choices. Φίλε, ξύπνα, είσαι πολύ νέα, η ζωή είναι μπροστά σου, εσύ κάνεις τη ζωή σου με τις επιλογές σου και επίσης δεν έχεις χάσει τίποτα στον ερωτικό τομέα. Πίστεψέ με, εμπιστέψου με, δεν έχεις χάσει τίποτα. Γιατί αν είχες συναντήσει προηγουμένως κάτι που άξιζε τον κόπο να το κυνηγήσεις, θα ξυπνούσες και θα εξελισσόσουν πιο νωρίς. Εντάξει, αφήνουμε το παρελθόν, παίρνουμε τα καλά από το παρελθόν και ζούμε στο παρόν και προσδοκούμε το μέλλον. Το να ζούμε στο παρελθόν είναι μια τρομολαγνία, που δεν σ' αρέσει πλέον η τρομολαγνία, είπες, ε? Δεν σ' αρέσει η μιζέρια. Από εδώ και μπρος. Και μια χαρά ηλικία έχεις, μωρέ. Τι λες. Και εγώ νιώθω πιο νέα τώρα. Τώρα στα 44 νιώθω πολύ πιο νέα από ό,τι στα 34. Και ακόμη πιο νέα από ό,τι στα 24. Και το εννοώ για δίκαιες φωτογραφίες κάποιος, δικές μου που είναι σπάνιες. Δεν βρίσκεις εύκολα φωτογραφία πριν 10 χρόνια και πριν 20 χρόνια. Και στη φάτσα φαίνομαι νεότερη τώρα, γιατί, όπως είπες και εσύ, μεγαλώνοντας και οριμάζοντας, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το νόημα της ζωής και δεν ασχολούμαστε με πράγματα που δεν είναι σημαντικά. Την αγάπη μου. Τι λέτε, τώρα που είμαι στα 48 φαίνομαι νεότερη από τότε που ήμουν στα 44 ή μεγαλύτερη ή το ίδιο. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το βίντεο από το μακρινό 2019. Πρώτο γυρίστηκε και πρώτο ανέβηκε στο κανάλι στις 15 Μαΐου 2019 και το βάζω σήμερα εδώ στο κανάλι μας γιατί έχει σχέση με το αυριανό ζήτημα. Χαιρετώ.